Αν ένα κόμμα δεν είναι ευλίγιστο με την έννοια που έχουμε συνηθίσει ειδικά τα τελευταία χρόνια, είναι το ΚΚΕ. Πάω στον κύριο Μπατιέλο. Ναι, με την έννοια των κυβιστήσεων, αυτό δεν μπορεί να σας το χρεώσει κανείς. Και θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Μπατιέλο, εσείς τώρα θα είστε και υποψήφιος ευρωβουλευτής, πέρα από το ότι είστε γραμματέας και γυρνάτε. Εδώ θα ακούτε από τη λεγόμενη προοδευτική παράταξη με ευρωπαϊκά δεδομένα από σοσιαλιστές μέχρι αριστερούς ότι υπάρχει ένα μέτωπο κυρίως απέναντι στην ακροδεξιά και στον νεοφιλελευθερισμό. Εσείς θα μπορούσατε να μπείτε σε αυτή τη λογική των μετώπων απέναντι στην ακροδεξιά? Κοιτάξτε, νομίζω ότι το συγκεκριμένο θέμα πραγματικά είναι ένα ανέκδοτο. Από όπου και να το πάρεις, στο κάλεσμα του ΣΥΡΙΖΑ κατά βάση. Ναι, είναι βασικό. Για να συγκροτηθεί, βέβαια, έχει τεθεί ως ένα κεντρικό θέμα. Είναι ένα ανέκδοτο από ποια πλευρά? Να μιλήσουμε για τον νεοφιλελευθερισμό, που η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ σε όλη την τετραετία είχε Ευαγγέλιο, κορώνα στο κεφάλι του, όλες τις κατευθύνσεις του ΟΣΑ, όλες τις κατευθύνσεις των μνημονίων, τους 700 ψηφισμένους νόμους, 1000 πόσους ήταν, τους εφαρμοστικούς που ματώνουν τη ζωή και τα δικαιώματα της λαϊκής οικογένειας. Ή μήπως να μιλήσουμε για το πώς και η ακροδεξιά σηκώνει κεφάλι. Μήπως, γιατί έχει ευθύνη ο ΣΥΡΙΖΑ στην άμβλη της ακροδεξιάς. Είναι ένα υπαρκτό γεγονός αυτό, ναι. Επικίνδυνο, που παρουσιάζεται στην Ευρώπη, παρουσιάζεται σε μια σειρά από χώρες, σαν ένα κομμάτι της συντηρητικοποίησης του πολιτικού σκηνικού και αφορά όλο το φάσμα αυτή η συντηρητικοποίηση. Αλλά δεν είναι μια πλευρά το να εφαρμόζεις νεοφιλελεύθερη πολιτική, όπως την ονομάζουν τα αστικά κόμματα, ακραία δηλαδή, πολιτική υπέρ των μεγάλων επιχειρηματικών συμφερόντων και ενάντια στους λαούς, υπό την σφραγίδα του αριστερού. Μήπως αυτή η δυσαρέσκεια που δημιουργείται και καλλιεργείται δεν είναι το καλύτερο βούτυρο στο ψωμί διάφορων ακροδεξιών, φασιστικών ομάδων? Άρα και δεν έχει αποδειχθεί. Δεν έχει θέση σε αυτό το μέτωπο, για να το καταλαβαίνει ο κόσμος. Εσείς δεν απαντάτε σε αυτό το πραγματικό μέτωπο. Που, σε αυτό το προσκλητήριο, βεβαίως, γιατί σας λέω ξανά, είναι ένα ανέκδοτο που το χλεβάζει πάρα πολλοί κόσμος, ειδικά όταν σκέφτεται, παράδειγμα, πώς να κάνεις μέτωπο ενάντια στην ακροδεξιά με ένα κόμμα που συγκυβερνούσε με ένα κόμμα με τέτοια χαρακτηριστικά του Σανέλ για 4 χρόνια, μέτωπο ενάντια στην ακροδεξιά κάτω από τις σημαίες του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης που στηρίζουν τα ναζιστικά φασιστικά καθεστώτα στην Ουκρανία, μέτωπο ενάντια στην ακροδεξιά με φίλο τον διαβολικά καλό Τραμπ που το στήριξε μέχρι και η Ku Klux Klan. Με αυτούς θα κάνουμε, γιατί το μέτωπο ενάντια στην ακροδεξιά έχει τόσο τους εντός που συμπαρατάσσονται μαζί του, όπως την κυρία Παπακώστα που έλεγε τους μετανάστες και τους πρόσφυγες κατσαρίδες, μέχρι και τους εξωτερικούς φίλους, όπως είναι όλοι αυτοί που ανακοινώσαμε. Κάτι ακόμα που το ανέφερε και ο κ. Διαμαντίδης πριν πάμε σε διάλειμμα. Ο κ. Διαμαντίδης ανέφερε μια δεξαμενή, όντως ένα μεγάλο μέρος ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ, πολύ μεγάλο μέρος, είπε προς το ΣΥΡΙΖΑ, και τώρα ελπίζουν και που το προσπαθούν στο κίνημα αλλαγής, θα δούμε το αποτέλεσμα, να τους επαναφέρουν. Στο ΚΚΕ έχετε στόχο να πάρετε κόσμο από το ΣΥΡΙΖΑ? Με αυτή τη λογική που λέτε τώρα. Ανθρώπους αριστερούς οι οποίοι πήγαν στο ΣΥΡΙΖΑ. Να σας πω και πιο συγκεκριμένα, γιατί είμαστε. Η εκλογική δουλειά έχει ξεκινήσει. Και πάρα πολλοί κόσμος, όχι τώρα, εδώ και κάμποσους μήνες, έχει σκεφτεί καλά την πείρα που συγκέντρωσε αυτή την τετραετία. Και θέλω να σας ενημερώσω ότι είναι πάρα πολλά εκείνα, όχι μόνο απλός λαϊκός κόσμος που ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ, που είναι αρκετός, που έπεσε δηλαδή στην παγίδα των ψεύτικων ελπίδων, μέχρι και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Βεβαίως κάνουν δήλωση ανοιχτή. Καταλαβαίνετε ότι μπορεί να διαφωνούμε σε αρκετά, αλλά στην αποκάλυψη αυτής της κυβίστησης που λέγαμε για το ΣΥΡΙΖΑ και στις προσδοκίες που διαψεύστηκαν, αναγνωρίζουν το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας εξ αρχής κράτησε σταθερή θέση και στάση σε όλα τα ζητήματα και στα πιο σκαμπρόζικα, που πολλοί κόσμοι μπορεί να μην τα καταλάβαινε, όπως ήταν με το δημοψήφισμα. Και να πίστευε ότι κάναμε μια μεγάλη ανατροπή και να μετατράπηκε το όχι σε ένα πελώριο ναι μέσα σε λίγες ώρες. Πολύ περισσότερο που το τότε νέο που πλασαρόταν ότι έρχεται κάτι νέο και διαφορετικό αποδείχθηκε το ίδιο παλιό και ενάντια στα εργατικά λαϊκά συμφέροντα με αυτό της Νέας Δημοκρατίας. Το Κομμουνιστικό Κόμμα βρίσκεται μπροστά σε αυτά τα ζητήματα διαρκώς. Τα θέτετε δηλαδή και εκτός ατζέντας κατά καιρούς εσείς. Τι λένε οι δικές σας έρευνες, αυτό που έχετε καταλάβει από αυτή τη ρύθμιση τώρα? Διασφαλίζεται το δικαίωμα ενός ανθρώπου που δεν ήταν στρατηγικός κακοπληρωτής, του έτυχαν στραβά στη ζωή του. Διασφαλίζεται το δικαίωμά του στην πρώτη κατοικία ή όχι? Η εκτίμησή μας και με βάση την πολύ καλή παρουσίαση, νομίζω, που έγινε με σαφήνεια για το τι προβλέπει η τροπολογία της κυβέρνησης, είναι ότι αναθεωρείται και η ελάχιστη, αυτή η ελάχιστη δικαστική προστασία που υπήρχε με το νόμο Κατσέλη, που βεβαίως δεν είναι αυτό που χρειαζόταν, αλλά μέχρι και αυτό αναθεωρείται σε αρνητική κατεύθυνση. Δηλαδή, μιλάμε για να τα πούμε λίγο καθαρά, γιατί οικονομικά και για τα θέματα των τραπεζών έτσι ακριβώς είναι τα στοιχεία, τα σημεία. Είναι μια τροπολογία υπέρ των τραπεζών,
των τραπεζιτών. Mm-hmm. Γι' αυτό και η Νέα Δημοκρατία δυσκολεύεται να ψηλήσει την ενάντια, όπως έχει διαχρονικά στηρίξει την κερδοφορία των τραπεζών. Έχουμε ασκήσει πολύ σκληρή κριτική, κυρία Μπακέλο, και για την καθυστέρηση κάποια στιγμή πρέπει να γίνει μια λύση. Όμως στην ουσία αυτή τη τροπολογία, ότι είναι σε βάρος. Βεβαίως, να τη διαβάσουμε μια προστασία χρειάζεται. Αλλά σε βάρος των υπερχρεωμένων λαϊκών νοικοκυριών, με ποιο τρόπο, δυναμώνοντας τους εκβιασμούς. Τι είναι αυτή η συμφωνία, η τροπολογία? Εκβιασμός προς τα λαϊκά νοικοκυριά, ή πληρώνεις τη δόση σου, αν μπεις, γιατί μπαίνουν νέοι κόφτες και νέα εμπόδια για το ποιοι μπαίνουν πλέον σε αυτές τις ρυθμίσεις, αν μπεις, να είσαι, λέει, συνεπής και συνεργάσιμος και θα γλιτώσεις τον πληστηριασμό. Μια δαμόκλειο σπάθη, δηλαδή, που θα κρέμεται πάνω από το κεφάλι σου διαρκώς. Και ρωτάμε εμείς, τι άλλαξε στο λαϊκό εισόδημα που κάποια στιγμή ο άνθρωπος ο οποίος πήρε το δάνειο δεν μπορούσε να το αποπληρώνει? Τι άλλαξε από το 18 μέχρι το 19? Που θα σταματήσει και να ισχύει και τι θα αλλάξει και τα επόμενα χρόνια με βάση την πολιτική. Ωραία. Που εν κατακλείδη, δηλαδή, μας λέτε ότι κατά τη γνώμη σας δεν προστατεύεται. Χρειάζεται να ενταθεί, συγγνώμη, το δικαίωμα και η διεκδίκηση των εργαζομένων και το ΚΚΕ τόσο μέσα στη Βουλή όσο και απ' έξω. Το σύνθημα κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη, ειδικά για τους 100.000 πληστηριασμούς. Του ΣΥΡΙΖΑ ήταν αυτό. Δεν ήταν του ΣΥΡΙΖΑ, ήταν ένα σύνθημα. Το σύνθημα του ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ το έκανε τούμπα, αναρριχήθηκε η εξουσία. Μην μείνουμε σε αυτό, βάλτε μια τελεία, κύριε Μπακέλο. Είναι όμως 100.000 πληστηριασμοί πρώτων πυλών. Τώρα που μιλάμε και πριν ξεκινήσουν αυτοί οι συμβασμοί, και χρειάζεται να αναπτυχθεί αγώνας μαζικός, διεκδικητικός, μαζί με όλα τα υπόλοιπα για να ανακοπούν. Θέλω να πω να ξεκινήσουμε αυτή τη φορά από το ΚΚΕ και από τον κύριο Μπατιέλο, γιατί έχει παράδοση το κουκουέ στις προβλέψεις και συνήθως πέφτει μέσα. Τι λέτε τώρα, βλέπετε προώρες εκλογές ή όχι? Το μαντίο του Περισσού. Ναι, δεν θα μασίσουμε φύλλα για να μπορέσουμε να πούμε ακριβώς. Η αλήθεια είναι ότι η εκτίμησή μας είναι ότι όταν θα εκτιμήσει ο κύριος Τσίπρας ότι πιάνει καλύτερα το μεταμνημονιακό παραμύθι, το παραμύθι δηλαδή της μεταμνημονιακής εποχής, κάπου τότε είμαστε σε προεκλογική περίοδο ούτως ή άλλως. Άρα λέτε με βάση τις δημοσκοπήσεις αν αλλάζει κάτι. Με βάση τις δημοσκοπήσεις, άλλες κινήσεις που μπορεί να γίνουν ενδεχόμενα να έχουμε και προώρες εκλογές. Εσείς πού θα, ζήτημα... θα είστε, δηλαδή, εκλογικά, βάζετε πύχη κάπου? Κοιτάξτε, όσο γίνεται πιο ψηλά. Εμείς θέλουμε να εκφραστεί το πραγματικό δίλημα, που είναι θα συνεχίσουμε στον ίδιο δρόμο που έχει φέρει σε αυτά τα δεινά την ελληνική οικογένεια, είτε με τους μεν είτε με τους δε που έχουμε γνωρίσει, ή θα διαλέξουμε κάτι διαφορετικό να κάνει ο λαός τη διαφορά με ένα πιο ισχυρό κουκουέ, με πιο δυνατό το αντίπαλο δέος σε αυτή την πολιτική.